Βλέποντας λοιπόν την φωτογραφία χθες η Ιωάννα Παλιοσπύρου, την φωτογράφησε η Ολυμπία Κρασαγάκη, με αφορμή τη συνέντευξη που θα δούμε τα πλάνα για πρώτη φορά στο Σταύρο Θοδωράκη, ξανασυστήνεται, λέει, χωρίς μάσκα. Ένιωσα τέτοια συγκίνηση, τέτοιο ρίγος και είπα μπράβο στη δύναμή της και στην πραγματική ομορφιά της. Θέλω να δούμε για πρώτη φορά ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που θα παρακολουθήσουμε στην εκπομπή του Σταύρου Θοδωράκη. Είναι μια πολύ μεγάλη αποκλειστικότητα του Σταύρου Θοδωράκη. Και αμέσως μετά θέλω να σου πω έτσι και για μια συνάντηση που είχα μαζί της. Για πάμε. Γιατί δέχτηκες να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή από αυτό το σημείο? Νομίζω ότι είναι το σημείο μηδέν αυτής της ιστορίας. Πλέον τη ζωή μου τη σκέφτομαι πριν από αυτό και μετά από αυτό. Και νομίζω ότι αν θέλω να ονειρεύομαι κάποια στιγμή ότι μπορώ να σταθώ πάλι στα πόδια μου, πρέπει να ξεκινήσω από αυτό που συνέβη εδώ, να το αποδεκτώ και να το αντιμετωπίσω. Όπως άλλωστε έχει πει κάποιος, πήγαινε στο σημείο που έχεις κλάψει, χαμογέλασε και άλλαξε την ιστορία. Κάτι μου λέει ότι θα τα καταφέρεις και θα την αλλάξεις την ιστορία. Θα την αλλάξω. Ή τουλάχιστον θα βάλω τα δυνατά μου για να την αλλάξω. Μπράβο. Την έχει αλλάξει, θεωρώ, την ιστορία. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Επειδή εγώ έχω επικοινωνία με την Ιωάννα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, όλο αυτόν τον καιρό που μιλάμε, μπορεί καμιά φορά μέσα από τα social που να καταλαβαίνει, επειδή έχουμε και κάποιες κουβέντες, ότι εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Τώρα θέματα μπορεί να προσωπικά. Έχει περάσει όλα αυτά και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: είσαι καλά, γιατί σε νιώθω, σε βλέπω στην εκπομπή ότι ψυχολογικά δεν είσαι πολύ καλά. Τι έχει συμβεί? Ένα κορίτσι που έχει περάσει όλα αυτά. Για το δικό μου μπορεί να είναι το τίποτα. Ήμουνα τέλος πάντων έξω βράδυ, ήμουνα με έναν φίλο μου και δεν έχει σημασία που ξαφνικά νιώθω έτσι ένα χέρι από πίσω να με χαϊδεύει. Μου λέει: Κατερίνα, εγώ το δεν βλέπω και καλά το βράδυ ειδικά. Οπότε γυρνάω, με αγκαλιάζει. Μου λέει: Ιωάννα, είμαι. Μου λέει: Ιωάννα. Με πλησίασε, ήταν χωρίς τη μάσκα, ήταν με τα πολύ έτσι τα μαλάκια της. Ήταν βαμμένη, της λέω: Ιωάννα. Μου λέει: είμαι χωρίς τη μάσκα, έχω βαφτεί. Της λέω: είσαι κούκλα. Είσαι, της λέω, κούκλα. Είναι κούκλα. Το κατάλαβα ότι είναι η ίδια από τη φωνή της και από το χέρι της που ακόμα είναι τραυματισμένο. Αλλά η άβρα, η λάμψη. Δεν καταλαβαίνετε. Μου λέει: όχι, όχι, μου λέει, είμαι βαμμένη απλά. Της λέω: είσαι πανέμορφη. Μου λέει ο φίλος μου, λέει. Από την πρώτη στιγμή μου λέει, χωρίς να τη δω, κατάλαβα από τη φωνή της ότι η Ιωάννα θα σου μίλησε. Mm-hmm. Μου λέει: πόσο ωραία, βλέπει, το είπε και ένας άντρας. Μπράβο σε αυτήν την κοπέλα. Ισχύει. Την επόμενη μέρα λοιπόν το σκεφτόμουν όλη τη νύχτα. Της στέλνω μήνυμα και της λέω: δεν καταλαβαίνεις πόσο χάρηκα που σε είδα. Να πω ότι η κοπέλα ήταν πολύ διακριτικά, καθόταν λίγο πιο πίσω, ήταν με τις φίλες της. Αλλά έχει μια ζωή φυσιολογική, χάρη στη δύναμη ψυχής της, παιδιά. Σίγουρα και στη βοήθεια ψυχολόγων και ανθρώπων, αλλά μπορεί οποιαδήποτε άλλη κοπέλα στη θέση της, αυτή τη στιγμή εδώ λίγο τραυματιζόμαστε ή κάτι γίνεται και παθαίνουμε ιστερία. Δεν ξέρω τι θα είχε κάνει. Είναι η απόδειξη ότι τίποτα δεν τελειώνει. Αυτή η κοπέλα λοιπόν, για μένα ένα φωτεινό παράδειγμα, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Τι να πω, είναι. Πριν πόσο καιρό έκανες αυτή τη συνάντηση? Πριν 2-3 εβδομάδες. Ναι, όχι πολύ. Πριν περίπου εκεί. Νομίζω είχε γυρίσει και από το Παρίσι. Και μετά επικοινωνήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι. Και θέλετε να σας πω γιατί μπαίνει στη διαδικασία και δίνει συνεντεύξεις και δείχνει το πρόσωπό της για να δώσει δύναμη για όλα αυτά και σε άλλες γυναίκες. Αν ακούσετε και τα podcast που κάνει και την ραδιοφωνική της εκπομπή, είναι εξαιρετική. Ειλικρινά, αν είστε γυναίκες, το όπως παρακολουθείτε,
Και μπορεί να στεναχωριέστε με το οτιδήποτε προσωπικό σας. Ή μπορεί να έχετε ένα θέμα που να λέτε τώρα πάχυνα, ή τώρα αυτό, ή τώρα εκείνο, ή τώρα μου έχει συμβεί αυτό, ή τώρα δεν μ' αρέσω, ή όλες αυτές οι ανασφάλειες και μπούρδες που με πιάνουν εμάς οι γυναίκες. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα που καμιά φορά λέω: Τι χαζή που είσαι, ρε Κατερίνα. Δείτε αυτή την εκπομπή. Μπείτε στο Instagram αυτής της κοπέλας και ακούστε πώς μιλάει στα podcast. Εκεί θα αναθεωρήσετε πάρα πολλά πράγματα. Μπράβο και στο Σταύρο, γιατί τον είδα, έχει έναν τρόπο να δίνει στον άνθρωπο. Απόψε στις 12. Μπράβο. Είναι μια συγκλονιστική εκπομπή.